Το πένθυμο ντύσιμο της γραβάτας. Και θα είμαι κάπως έτσι, όπως βλέπετε. Σηκώνομαι, Θάνο, σηκώνομαι. Θα είμαι κάπως έτσι. Θα είμαι κάπως έτσι, να φτιάξω για το πουκάμισο, γιατί μου είπαν οι κυρίες που έχω κοντά μου ότι το blazer λέει σακάκι με blue jean παντελόνι φοριέται με το πουκάμισο απ' έξω. Έτσι μου είπε η Ντόρα Κουτροκόη, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Καλώς όρισες. Καλημέρα, καλή αρχή να έχουμε. Λοιπόν, αυτή είναι η Χριστίνα Τσόκρη. Μαζί, έλα από εδώ να σε γνωρίσω, μαζί με τη Χριστίνα κοιτάξτε γυναίκες, ε. 2 μέτρα γυναίκα κάθε μία. Γεια σου Χριστίνακη μου. Καλημέρα. Μαζί θα δώσουμε τη μάχη. Μαζί. Τη μάχη για την ενημέρωση. Ας ξεχάσουμε την ψυχαγωγία, εμείς θα προσπαθήσουμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο φρέσκοι, πιο ζωντανοί. Θα προσπαθήσουμε να μην κάνουμε ακόμα πιο μαύρη τη ζωή των ανθρώπων. Αλλά είμαστε δημοσιογράφοι. Και θα ενημερώνουμε. Είσαστε έτοιμοι? Έτοιμοι. Καλή αρχή λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Καθίστε. Έτοιμοι. Δεν λείπει κανένας. Ξεκινάμε. Πάμε. Δεν λείπει κανένας. Ακούς μια φωνήσα. Εντάξει, κάποιος λείπει. Με ξεχάσατε. Ντίνο! Επειδή δηλαδή σε ωραίες γυναίκες με ξεχάσες. Πω πω. Τι είναι όλο αυτό, φέρε. Αυτό είναι... Εδώ όλα αυτά είναι μια δουλειά η οποία είναι για σήμερα μόνο. Είναι αυτά που λένε μερικές φορές και οι συναδελφοί μας δείχνοντας το υλικό. Όλα αυτά τι είναι? Όλα αυτά είναι αυτά που μας περιμένουν για εμάς. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, σήμερα είναι Δευτέρα 17 Οκτωβρίου του 2011 και γιορτάζει ο Αντίγονος, ο ευπρέπειος, ο ευπρεπής και η ευπρεπία. Τώρα πόσους έχουμε? Έτσι, δεν έχουμε και πολλούς. Άρα δεν γιορτάζουν οι πολιτικοί μας. Γιατί περισσότεροι από αυτούς είναι αναξιοπρεπείς. Α,